mate. Oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. But... Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Δεν είναι στην προτεραιότητα των Ελλήνων ούτε των κυβερνήσεων, ούτε των πολιτών, ούτε των κομμάτων, ούτε των δημοσιογράφων. Θα σου πω σαν παράδειγμα, γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ. Η μεγαλύτερη απειλή που βιώσαμε ποια είναι, πρόσφατα. Το COVID δεν είναι. COVID-19, που σημαίνει κορονοϊός. Σε 100 μέρες έχουμε 179, 180 το συνολικεύω, ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους από COVID-19. Τι ηλικίας, μέσον όρο, πάνω από 75, 80, 85. 90. Όχι ότι εγώ είμαι 72 και ούτως ή αλλιώς ανήκω σε αυτήν την ομάδα. Δεν απαξιώνω την ηλικία. Αλλά συνήθως οι άνθρωποι που φύγαν θα φεύγαν σύντομα. Είχαν υποκείμενες νόσους. Σωστά αντιμετώπισε η κυβέρνηση, σωστά βάσει των εισηγήσεων των επιστημόνων, το κάνανε γρήγορα με τα μέτρα. Σε στατιστικά τώρα αυτά τα νούμερα, σε τροχαία, όχι ατυχήματα, ούτε δυστυχήματα. Σε τροχαία εγκλήματα. Είναι έγκλημα το να αποφασίζεις να καταργήσεις τον κώδικα και τη ζωή σου την ίδια. Σε 100 ημέρες τα θύματα είναι 300 άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους, δηλαδή σε 100 μέρες 300 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους, 300 μείναν ζωντανοί, αλλά είναι ζωντανοί νεκροί με νεκρούς εγκεφάλους. Είναι καλωδιωμένοι, διασωληνωμένοι με μάσκες οξυγόνου που τρέφονται. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, είναι ζωντανοί νεκροί, όπου αυτοί οι 600 είναι πρώτη διαθανάτου σε ηλικίες από 15 έως 29, 5 έως 29. Θέλω να σας πω για την εγκληματική πράξη. Να το δικαιολογήσω γρήγορα. Κυκλοφορείτε στον δρόμο. Οδηγείτε το αυτοκίνητο και θυμηθείτε. Όχι τι κάνετε εσείς και τι κάνουν όλοι γύρω-γύρω. Φτάνετε και στο φανοστάτη. Και ανάβει πορτοκαλί. Πείτε μου, ξέρετε κανένα που είναι επιβραδύνει. Πείτε μου, αλήθεια. Ξέρετε κάποιον που επιβραδύνει. Το πορτοκαλί στην Ελλάδα σημαίνει επιταχύνω. Που σημαίνει επιταχύνω για να περάσω κόκκινο. Δίνω εντολή, δεν μου ξέφυγε. Άρα δεν είναι μια παράβαση του κώδικα οδηγίας κυκλοφορίας εξαμελίας. Είναι ένα ηθελημένο έγκλημα με πρόθεση που συντελείται και έπρεπε να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, να συλληφθεί επιτόπου με χειροπέδες ή να οδηγηθεί στη φυλακή. Και είναι και κακούργημα, απλώς να βοηθήσω, γιατί είμαστε κορυφαίοι σε αυτό. Είναι και ένα κακούργημα το οποίο έχει δόλο. Ποιο είναι αυτό? Η παράσυση, η θανάτωση και η εγκατάλειψη. Έχεις δόλο να τον αφήνεις να ξεψυχήσει για να μην αποδειχθεί ότι είσαι μεθυσμένος, ανασφάλιστος. Έτσι έπρεπε να αντιμετωπίζονται αυτά ως κακουργήματα. Τολμάς να κοιτάξεις τα μάτια σου εδώ αστυνομικό, να του πεις ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Τολμάς να το κάνεις στο Γερμανό. Αυτοί βάσει τη νομοθεσία ξέρουν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν κακούργους. Από την ώρα που κάνεις το έγκλημα, είσαι εγκληματίας ή κακούργος. Τελείωσε. Δηλαδή είναι η παρουσία. Δεν είναι, μην φανταστείτε ότι είναι μόνο ο πολιτισμός αυτών των λαών. Είναι η διαρκής και ακατάπαυστη αστυνόμευση και τιμωρία των εγκληματιών. Και δεν κάθεται να σκεφτεί ότι αυτοί είναι ψηφοφόροι μου. Γιατί αυτοί αφαιρούν τη ζωή από νέους ανθρώπους που δεν είναι οι αυριανοί άνθρωποι που παράγουν και αναπαράγονται και ψηφίζουν ανθρώπους με νου. Τι εννοείται κακός οδηγός, αυτός που πέρασε και πήρε δίπλωμα λαδώνοντας ή με παρκάρισμα ξεκίνημα ψυχονία, αυτό είναι το μηδέν. Τι εμπειρίες είχε αυτό το παιδί από τη μέρα που γεννήθηκε μες στο αυτοκίνητο, που βγήκε από την κλινική και το βάλανε σε ένα καλάθι χύμα μέσα και έπειτα αρχίζει να θυμάται τη ζωή του στην αγκαλιά της μαμάς του ή στην αγκαλιά της γιαγιάς του, σαν αερόσακος με τον μπαμπά του λυμένο ή ξαπλωμένο με κινητό και να καπνίζει τσιγάρο και να μόνο σάντουιτς είναι τρώει. Αυτά, να περνάει διασταυρώσεις, να μουτζώνει. Όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η παιδεία των παιδιών. Δεν υπάρχουν κακοί οδηγοί. Προσέξτε, εδώ είναι το μεγάλο λάθος. Δεν υπάρχουν κακοί οδηγοί. Υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Όταν δεν σε νοιάζει αν τα παιδιά σου ορφανά. Δεν σε νοιάζει αν κλείσει το σπίτι του γείτονα. Δεν σε νοιάζει αν αφήσει ανάπηρα παιδιά. Είσαι κακός άνθρωπος, δεν είσαι κακός οδηγός.
να κάνει κοινωνικές υπηρεσίες εκτός από τα πρόστιμα και όλα τα άλλα και αφαίρεση διπλωμάτων κτλ. Να πάει σε ένα νοσοκομείο και να κάνει κοινωνικές υπηρεσίες. Δηλαδή να σφουγγαρίζει στις αίθουσες, στα χειρουργεία και στους διαδρόμους. Για να έχει την ευκαιρία να ακούει τις συμμογές και τα κλάματα του μπαμπά και της μαμάς που έχουν παιδιά νεκρά ή ακροτηριασμένα. Για να δει ότι αυτός ήταν πολύ τυχερός που μετά το κόκκινο τον περίμενε αστυνομικός. Ενώ τους άλλους που είναι στο νοσοκομείο και τους βλέπει με κομμένα πόδια χέρια, τους περίμενε ο χάρος. Έτσι, αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι. Το άλλο που κάνουν σε χώρες του εξωτερικού είναι καθώς τους συλλαμβάνουν, τους επιβάλλουν εκτός από όλα αυτά τα κοινωνικά και κάτι ακόμα. Τους κάνουν, πρώτα απ' όλα τους κάνουν δότες, όχι δωρητές, αίματος. Διότι χύνουν το αίμα ανύποπτων ανθρώπων. Τους κάνουν πολύ πιο σημαντικό. Δότες ζωτικών οργάνων. Δεν τους τα παίρνει. Απλώς λέει ότι με τον τρόπο που κυκλοφορείς και επιτίθεσαι, είναι σίγουρο ότι θα οδηγηθείς εκεί. Οπότε κάνε μια εξοδότηση στο κράτος, ώστε όταν θα πεθάνεις, τα ζωτικά σου όργανα να δώσουν ζωή σε 7 ακόμα ανθρώπους. Εσείς πιστεύετε ότι άλλαξε η παιδεία του Έλληνα? Εγώ πιστεύω ότι επιδεινώθηκε. Το ότι επιδεινώθηκε, ας το πω, μόλις έγινε την πρώτη αναγγελία του προβλήματος, χαθήκαν οι μάσκες. Χαθήκαν τα αντισηπτικά. Αυτό σημαίνει κοινωνική αλληλεγγύη. Δηλαδή, όταν πηγαίνω και παίρνω με τα τσουβάλια τα αντισηπτικά για να μην τα πάρει ο άλλος, το αντίθετο συνέβη. Να έχουν κατά νου όλοι ότι δεν βελτιώθηκε ο Έλληνας, επιδεινώθηκε ο Έλληνας. Και όταν, ας πούμε, κάποια στιγμή αυτό που τον κράτησε ήταν η σειρά, η τρομερή, αν θέλετε, αναπαραγωγή ειδήσεων με πολλά φέρετρα στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, όλη μέρα σπίτι μας, δημιουργεί ένα φόβο. Συν την απαγόρευση κυκλοφορίας, συν τα πρόστιμα, λέει καραντίνα. Επειδή μετά από μια εχνηλάτηση μπορεί να έχει κολλήσει 14 μέρες στο σπίτι. Ο έλεγχος συνεχής. Όταν έλειπες από το σπίτι στον έλεγχο, πόσο ήταν το πρόστιμο? 5.000 ευρώ. Η απόπειρα αφαίρεση ζωής με κόκκινο φανάρι. Πόσο είναι, ξέρετε? 700-50% έκπτωση. 700 ευρώ με 50% έκπτωση. 350 ευρώ. Η καραντίνα δηλαδή 5.000. Και το άλλο 350 ευρώ. Και έχω και τη βασική μου συμβουλή που τη λέω μονίμως. Είναι κάθε πρωί που φεύγουμε από το σπίτι, πριν κλείσουμε την πόρτα του σπιτιού, να κοντοσταθούμε και να σκεφτούμε πόσες ζεστές, γλυκές, χαμογελαστές αγκαλιές μας περιμένουν το απόγευμα. Αν αυτό το έχεις στο μυαλό σου, τότε θα συνειδητοποιήσεις ότι δεν ξέρεις να οδηγείς ανάμεσα άλλους. Θα μαζέψεις το ρυθμό, θα είσαι συγκεντρωμένος, θα φοράς τη ζώνη, δεν θα μιλάς στο κινητό, δεν θα ακούς ραδιόφωνο, δεν θα πίνεις φραπέ, δεν θα κάνεις τσιγάρο. Και χίλια άλλα πράγματα, γιατί έχεις στο μυαλό σου ένα και μοναδικό πράγμα. Να γυρίσουμε σπίτι. Θυμάσαι το σλόγγαν με τον COVID είναι «Μένουμε σπίτι». Το σλόγγαν με τον stupid, που το λέω εγώ, είναι «Γυρίζουμε σπίτι».